Ο νυν τεχνικός στον Πέμπιδον αποδοκιμάστηκε από τους φίλους της πρώην ομάδας του, με τον ίδιο να απαντά, αλλά και να έχει θερμό επεισόδιο με τον Αντώνιο Κόντε. Κάποτε ολόκληρο το Stamford Bridge χόρευε στο ρυθμό του Ζωζέ Μουρίνιο. Και εκείνος ανταπέδιδε. Ο Πορτογάλος τεχνικός επέστρεψε, όμως αυτή τη φορά δεν ήταν καλοδεχούμενος από τους φίλους της πρώην ομάδας του. Τον αποκαλούσαν Ιούδα, με τον Special One να τους δείχνει τα τρία δαχτυλά του, όσα και τα πρωταθλήματα που έχει κατακτήσει με τους μπλε. Until the moment they have a manager that wins four Premier Leagues for them, I'm the number one. When they have somebody that wins four Premier Leagues for them, I become number two. But until this moment, Judas is number one. Ο εκφραστικός Μουρίνιο ζούσε το ντέρμπι, όπως και ο Αντώνιο Κόντε, με τους δύο προπονητές να διαπληκτίζονται δίνοντας το δικό τους σοου εξαιτίας ενός μαρκαρίσματος. Το εισιτήριο για τα ημιτελικά του κυπέλου Αγγλίας πήγε στην Chelsea, η οποία νίκησε με 1-0 τη Manchester United χάρη στο τέρμα του Καντέ.